Θέλω πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τους πολίτες που σε μια τόσο δύσκολη και οικονομική και πολιτική συγκυρία μας στήριξαν στις εκλογές αυτές. Η κυβέρνησή μας είχε να αντιμετωπίσει τη θύελλα της σοβαρότερης μεταπολεμικής διεθνούς κρίσης. Ταυτόχρονα ανέλαβα χωρίς δεύτερη σκέψη να παρουσιάσω με απόλυτη ειλικρίνεια τις δύσκολες αποφάσεις και τα όχι ευχάριστα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στην οικονομία. Αυτή την ώρα θέλω να συγχαρώ τον Γιώργο Παπανδρέου για την νίκη του. Άλλωστε, όπως κάθε Έλληνας, ευχόμαστε να πετύχει στην μεγάλη πρόκληση της αντιμετώπισης των οικονομικών συγκυριών. Γιατί η πρόκληση αυτή, όπως έχω πει πολλές φορές, είναι εθνική υπόθεση. Ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είχα την τιμή να ηγηθώ του εκλογικού αγώνα σε 4 εθνικές εκλογές. Εκατομμύρια πολίτες ήταν μαζί μας, με ψυχή, με πίστη, στο σκοπό αυτών των αγώνων. Το 2000 αυξήσαμε εντυπωσιακά τα εκλογικά μας ποσοστά. Το 2004 κερδίσαμε τις εκλογές και αναλάβαμε την ευθύνη για την διακυβέρνηση του τόπου. Το 2007 πετύχαμε νέα σημαντική εκλογική νίκη. Στις σημερινές εκλογές έθεσα ο ίδιος, όπως απαιτούσαν οι περιστάσεις, ως μείζον ζήτημα την αντιμετώπιση μέσα από δύσκολες αλλά απόλυτα αναγκαίες αποφάσεις των χρόνιων αδυναμιών της οικονομίας μας και την έξοδό της από την παγκόσμια οικονομική κρίση το ταχύτερο δυνατό με τις μικρότερες συνέπειες. Κατέθεσα για το σκοπό αυτό συγκροτημένο ρεαλιστικό σχέδιο. Σχέδιο το οποίο, όπως πίστευα και πιστεύω, αποτελεί τον πιο ασφαλή δρόμο για την ανάπτυξη της οικονομίας μας και την εξασφάλιση από το 2011 μιας νέας προοπτικής μακροχρόνιας ανάπτυξης, προόδου, ευημερίας για όλους και όχι μόνο για τους λίγους. Οι πολίτες στην πλειοψηφία τους δεν ενέκριναν το σχέδιο που κατέθεσα. Δεν ενέκριναν την πολιτική αυτή. Η επιλογή τους είναι προφανώς σεβαστή. Άλλωστε, αυτοί έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Επειδή όμως πιστεύω βαθιά ότι αυτήν την πολιτική χρειάζεται σήμερα η πατρίδα μας. Επειδή η μόνη δύναμη που είχα ήταν η σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Ο μόνος υπεύθυνος και τίμιος δρόμος για μένα είναι ένας. Αναλαμβάνω την ευθύνη του αποτελέσματος και δρομολογώ τις διαδικασίες για την εκλογή νέου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Για το σκοπό αυτό θα συνέλθει μετά από ένα μήνα, όπως προβλέπετε από το καταστατικό μας, έκτακτο συνέδριο. Να αυτονόητο ότι στο συνέδριο αυτό δεν θα είμαι υποψήφιος. Θα παραμείνω βέβαια στην πρώτη γραμμή των αγώνων της παράταξης και της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Θα στηρίξω τις αποφάσεις που θα ληφθούν στο συνέδριο του κόμματος. Θα στηρίξω τον αρχηγό που θα αναδειχθεί
μέσα από τις προβλεπόμενες δημοκρατικές διαδικασίες. Θα παραμείνω, όπως κατ' επανάληψη έχω υπογραμμίσει, στην πρώτη γραμμή των αγώνων για το εθνικό συμφέρον. Ευχαριστώ πολύ.